Ο χορός των αυξήσεων του ΦΠΑ ξεκίνησε λίγο πριν μπει χορός στο πρώτο μνημόνιο, με το βασικό συντελεστή να ανεβαίνει στο 21% και το μειωμένο να τσιμπάει μια μονάδα και να φτάνει στο 10%. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό και τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς έγινε μια ακόμα αύξηση σε όλους τους συντελεστές, με αποτέλεσμα χιλιάδες προϊόντα και υπηρεσίες να ανεβαίνουν στο 23%. Ένα χρόνο αργότερα αποφασίστηκε ότι βασικά η διατροφή, οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, τα φάρμακα, τα βιβλία, ο τύπος πρέπει να φορολογηθούν περισσότερο και έτσι είχαμε μια ακόμα αύξηση των δύο χαμηλότερων συντελεστών στο 13% και στο 6,5%. Το περασμένο καλοκαίρι το τρίτο μνημόνιο επισφραγίστηκε με μια ακόμα παρέμβαση του ΦΠΑ. Αν και οι δύο βασικοί συντελεστές δεν άλλαξαν, είχαμε μαζικές μετατάξεις προϊόντων και υπηρεσιών από το 13% στο 23%, ενώ καταργήθηκε και έκπτωση 30% για τα νησιά του Αιγαίου. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ψηφιστεί η πέμπτη αύξηση ΦΠΑ στα χρόνια της κρίσης. Ο βασικός συντελεστής θα ανέβει στο 24% και το ερώτημα είναι αν θα σταματήσουμε εδώ. Ήδη με τη νέα αύξηση δεν υπάρχει πλέον καμία χώρα στην Ευρωζώνη με ψηλότερο συντελεστή και θα πρέπει να ανατρέξει κανείς στην Ουγγαρία που έχει 27%, στη Δανία, Κροατία, Σουηδία που έχουν 25%, ενώ μαζί με την Ελλάδα έχει 24% η Φινλανδία. Η ελληνική κυβέρνηση είχε ισχυρή προτίμηση στο να αυξηθούν οι φόροι και τα έσοδα και όχι να μειωθούν οι δαπάνες. Βέβαια, έγιναν περικοπές στις δαπάνες μέσω της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Το απογοητευτικό είναι το 30-35% των εσόδων του ΦΠΑ χάνονται στις γκρίζες ζώνες φοροδιαφυγής, με αποτέλεσμα παράτηση επιβαρύνσης των φορολογούμενων να κάνουν φτερά 8 με 10 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Δεν νομίζω να αντέξει κανένας. Δημιουργούν απλώς οφειλέτες, αυτό κατάλαβα. Και άγχος και κατάθλιψη στον κόσμο. Ποιος θα πληρώσει, κανένας? Αυτό δεν είναι κυκλοφορία δραχμή, εξωτά έχουν μαζέψει όλα. Τίποτα δεν υπάρχει. Οι αυξήσεις δεν εξαντλούνται στο ΦΠΑ. Τα καύσιμα θα έχουν διπλή επιβάρυνση, καθώς εκτός ότι θα έχουν εφ' εξής ΦΠΑ 24-23%, θα υποστούν και αύξηση του δικού φόρου κατανάλωσης. Στην αμόλυδα, από τα 67 λεπτά το λίτρο θα αυξηθεί στα 75-77, στο πετρέλαιο κίνηση από τα 33 θα πάει στα 36-37 λεπτά το λίτρο. Πολύ δύσκολα. Θα ψοφήσουμε από την πείνα. Μόλις πληρωνόμαστε ένα φυρμάνι, να δώσουμε εκεί στο τέλος, τη βγάζουμε ξεροσφύρι, ελιά και ψωμί. Αυξήσεις φόρων έρχονται σε τσιγάρα καπνό, είναι πνευματώδη μπύρα. Για πρώτη φορά επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης στον καφέ και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ενώ αυξήσεις έρχονται ακόμα στη συνδρομητική, τηλεόραση και στα τέλη ταξινόμησης. Χάλια. Αυτό τα λέει όλα. Από το Άννα στον Καϊάφα και το κακό στο χειρότερο. Τίποτα καλύτερο, μην περιμένουμε τίποτα. Πιστεύω ότι δεν θα βγουν. Αν θα βγουν, θα βγουν με πολλές θυσίες και πολλούς κόπους. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και όλα αυτά την ώρα που τα στοιχεία της Κομισιόν αποκαλύπτουν ότι οι έμεση φόροι στην Ελλάδα καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο μέσα στα τελευταία 6 χρόνια, σκαρφαλώνοντας από το 11,7% στο 15,9% του ΕΠ, δηλαδή στο υψηλότερο σκαλοπάτι στην Ευρωζώνη. Σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, ο πρόεδρος της Τράπεζας Πυρός σημειώνει ότι τα επίπονα μέτρα ανοίγουν το δρόμο για τη συμφωνία που μπορεί να οδηγήσει στην ανάκαμψη. Υπάρχει επενδυτικός κόσμος που περιμένει την ολοκλήρωση της συμφωνίας για να μπορέσει να αποδεσμεύσει δυνάμεις σημαντικού ενδιαφέροντος για την ελληνική αγορά. Με ανακοίνωση της Νέα Δημοκρατία εγκαλείται η κυβέρνηση για την επιλογή της να ρίξει το βάρος σε όλα τα νοικοκυριά μέσω άμεσων και έμεσων φορών. Με τα δημοσιονομικά μέτρα ψηφισμένα αλλά τις προθέσεις ακόμα θολές για το θέμα του χρέους, η κυβέρνηση κοιτά προς το επερχόμενο Eurogroup, για το οποίο οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που σιγοντάρονται από τη Γερμανία προεξοφλούν ότι θα καταγράψει τα εργαλεία μείωσης του χρέους και πότε αυτά θα ενεργοποιούνται, πετώντας τον μπαλάκι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμβιβαστεί. Haircut, c'est-à-dire une diminution de la valeur nominale de la dette. On peut agir sur la gestion de la dette pour alléger ce service de la dette et ensuite de ne pas changer le programme de réforme qui était prévu. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητά μια αυτόματη φόρμουλα μείωσης του ελληνικού χρέους με κεντρικό κριτήριο την πορεία του ΑΕΠ και μεγάλες επιμηκύνσεις. Αντίθετα, η Γερμανία βολεύεται σε μια απλή απαρίθμηση των εργαλείων μείωσης του χρέους και βάζει ένα μεγάλο αν για την εφαρμογή του το 2018. Το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ αξιώνει να χαμηλώσουν και οι στόχοι για τα πλεονάσματα, ενώ η Γερμανία βάζει τη λιτότητα και την υλοποίηση όλων των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων ως όρο για το τυράκι του χρέους. Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα δεν θα έχουν διαμορφωθεί πλήρως μέχρι τις 24 Μαΐου. Τώρα είναι η ώρα και η άλλη πλευρά να τηρήσει τα συμφωνηθέντα και να πάρθουν οι αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν για το ζήτημα του χρέους. Η κυβέρνηση σε όλους τους τόνους διαμηνύει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί όλο το πακέτο για να τρέξει η οικονομία. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ανοίγει ένας νέος κύκλος και η Ελλάδα μπαίνει σε νέα εποχή. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα σε συνθήκες ομαλότητας και σταθερότητας να κάνουμε το ΜΕΣ, να σπάσουμε κατεστημένα δεκαετιών. Δεν αρκεί απλά να φύγει η κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία
πρέπει να έρθει στην εξουσία ως επικεφαλής μιας πλατιάς μεταρρυθμιστικής πλειοψηφίας. Να είναι η κυβέρνηση η οποία οριστικά θα βγάλει τη χώρα από την κρίση και από τα μνημόνια. Η περίφημη διαπραγμάτευση που κάνει δεν αφορά αυτά τα βάρη, αλλά τον τρόπο ελάφρυνσης των καπιταλιστών μόνο. Δεν προσκλήθηκα, ήταν η δικαιολογία Θοδωράκη για την απουσία του από τη συνδιάσκεψη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, όπου όλοι περίμεναν να τον δουν για να επισφραγιστεί ο πολιτικός γάμος. Προσκλήθηκες, αλλά επικαλέστηκες ανηλυμένες υποχρεώσεις, ήρθε η απάντηση από τη Φόφη Γεννηματά, που παρακολούθησε επί δύο ημέρες τον επικεφαλής του ποταμιού να κλείνει το μάτι σε φιλελεύθερα ακροατήρια. Η ιστορία διαμορφώνεται από τις παρουσίες. Και όχι από τις απουσίες. Από τους παρόντες και όχι από τους απόντες. Εμείς κρατήσαμε τη χώρα όρθια. Γι' αυτό δεν μας αξίζει να είμαστε συμπλήρωμα, δεκανίκη και τότε κανενός. Προχωράμε στη δική μας αυτόνομη, δυναμική πορεία. Είναι η ώρα να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο ρεύμα. Ένα ρεύμα πλειοψηφικό. Αν πιστέψουμε κάποιους στην κεντροαριστερά, τη Δύση θα δώσει η επανασυσπήρωση του ΠΑΣΟΚ και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Από τη Χλειδί και έναν απίστευτο χορό εκατομμυρίων ογκουρού, ο πρόξενος και το κορίτσι θαύμα περνούν τώρα στις αλληλοκατηγορίες. Με τα θύματα της παρατράπεζας να ζητούν τα λεφτά τους πίσω. Ο κατηγορούμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης ολοκλήρωσε την απολογία του. Για όλα υποστηρίζει φταίει ο συγκατηγορούμενος του επίτιμος πρόξενος. Μόνος απότατος δικαιούχος στο ΦΑΝΣ ήταν ο πρόξενος, ο οποίος μαζί με τη δικηγόρα από την Κύπρο ασκούσε τη διοίκηση και διαχείριση. Ο επίτιμος πρόξενος από την πλευρά του δηλώνει θύμα της παρατράπεζας και όχι ο στενότερος, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, συνεργάτης του γκουρού, που έβρισκε και έφερνε πελάτες. Είμαι εγώ αυτός ο άνθρωπος που τον έβαλε φυλακή. Ναι, αλλά εσείς πηγαίνατε και παίρνατε τα λεφτά από συντοπίτες σας. Ο πρόξενος ερχόταν και μας έπαιρνε τα λεφτά, λένε. Αυτοί οι άνθρωποι που λέγουν αυτά τα πράγματα, ο κύριος τους πληρώνει κάθε μήνα για να πούνε αυτά τα πράγματα. Μήπως πρέπει να πείτε ένα συγγνώμη σε αυτόν τον κόσμο. Δεν τρέπεστε λιγάκι, λέω εγώ, να πω συγγνώμη. Εγώ, κύριε. Εσείς, βέβαια. Εγώ, κύριε. Δεν είστε κατηγορούμενος. Όχι, είμαι προσωρινά κατηγορούμενος. Εννοείται ότι δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι χάσει λεφτά. Έχουν χάσει κόρνο λεφτά και ο πιο πολλά χρήματα που έχω χάσει είμαι εγώ. Βασικά μόνο ψώματα, αυτό ήταν όλη η ιστορία. Μόνο ψώματα. 6 του Μάη του έδωσα λεφτά. Ήξερε ότι η κατάσταση είναι δράμα και μου τα πήρε. Αυτό με είχε εκνευρίσει. Του έχω βάλει κόκκινο πλέον, έτσι. Πάντως ακραία Χλειδί. Όχι μόνο ακραία, ισχυριζόταν η κυρία ότι για να το κάνω αυτό το πράγμα, για να μπορέσω αυτή τη στιγμή να δείξω ότι έχω πράγματι δυνατότητα κτλ. Κτλ. Γιατί μου λέει αυτές είναι οι δουλειές. Θα είναι Χλειδί. Λέω κυρία, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, εσείς ξέρετε. Αυτή η Χλειδί που λέτε που ερχόταν και έκανε και αεροπλάνα δεν ήταν για τίποτα άλλο. Έπαιρνε τα χρήματα σιγά σιγά και τα έβγαζε κάσ από την Ουκρανία μέσα. Γιατί δεν το καταγγείλατε τότε που τα κουβάλαγε με το Learjet? Ήξερα αυτό το πράγμα. Πότε το μάθατε? Τώρα το είναι, αυτό σας λέω! Μιλάμε για φράσους, παράνοια και απληστία τελικά. Και να μου λέτε ότι θα πάρουν ελικόπτερα και κυκλοφορούσαμε αεροπλάνα, αρχόντα πέραν τα λεφτά εδώ, έως το χέρι τα δίναμε εμείς. Θύματα της παρατράπεζας, μιλώντας αποκλειστικά στον Α, κάνουν λόγο για οργανωμένη απάτη με τους κατηγορούμενους να έχουν διακριτούς ρόλους. Σύμφωνα με όσα δηλώνει τώρα ο πρόξενος, θαύμαζε τον γκουρού και το κορίτσι θαύμα του χρηματιστηρίου που επίσης κατηγορείται, αλλά δεν συνεργάστηκε μαζί τους. Τον γνώρισα εγώ το 2010 σαν τον γκουρού, τον κάναμε καθηγητή πανεπιστημίου. Όλοι νομίζαμε ότι είναι το κάτι άλλο και τον ευγνωμονούσαμε. Είναι το κορίτσι θαύμα. Βεβαίως. Το κορίτσι θαύμα μου έλεγε για την πρόβλεψή του στο μεταφύριο το ελληνικό, όχι μόνο εμένα. Σε πρέβη, σε υπουργούς, σε πρωθυπουργούς. Έλεγε πολύ συχνά μην πάθει τίποτα, καταστραφήκαμε. Έτσι τον ήξερα. Ως ο γκουρού η ιδιοφυΐα. Το κορίτσι θαύμα. Επίσης το κορίτσι θαύμα ήταν με το γκρουπ του γκουρού. Συνεργάτες, διότι ξέρεις, οι δύο ιδιοφυείς συνεργάζονται εύκολα και καλά. Άλλοι επενδυτές ξέρω ότι είχαν προσεγγιστεί από το κορίτσι αυτό. Εμείς είμαστε η κριτική που μας προσέγγισε ο πρόξενος.